Κύριε Κούδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλη. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Κούδας, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων και διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής Παγνή. Τι γίνεται, έχετε μείνει με έναν παιδοψυχίατρο? Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Μπογιόπουλε. Εγώ βέβαια είμαι στην ψυχιατρική ενηλίκων, αλλά εδώ και πάρα αρκετά χρόνια, με πολύ σκληρό κόπο και μεγάλη προσπάθεια και από τους συναδέλφους και τους ψυχιάτρους και από τον υπόλοιπο λαό του Ηρακλείου, προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ανοιχτή την κλινική αυτή, την παιδοψυχιατρική, η οποία, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, είναι η μοναδική σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, εξυπηρετεί δηλαδή ολόκληρη την Κρήτη και πολλές φορές και νησιά κοντινά σε εμάς, με τη Σαντορίνη, τη Κάρπαθο, τη Ρόδο κτλ. Και αυτή η κλινική για πολλά χρόνια ταλαντεύεται από αυτό που περιγράφεται πριν, τη γνωστή λογική και πολιτική των κυβερνήσεων, σίγουρα αυτής αλλά και των προηγούμενων, για ένα ΕΣΥ με πολύ λίγο προσωπικό, με πολύ κακές συνθήκες και κάθε χρόνο να προσπαθούμε τους συναδέλφους να μείνουν στην κλινική, να κρατήσουν αυτή την κλινική όρθια. Αυτή η κατάσταση κρατάει τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια με μεγάλη ένταση, γιατί έχουν μείνει μόνο δύο, είχαν μείνει, δύο παιδοψυχίατροι μόνιμοι, σταθεροί, οι οποίοι οι άνθρωποι δουλεύανε από όλη μέρα και κάνανε 10 με 15 εφημερίες το μήνα, κάθε φορά, κάθε μήνα. Κάποιες από αυτές δεν τις πληρωνόντουσαν. Με αποτέλεσμα, ο ένας από τους συναδέλφους το έχει προειδοποιήσει εδώ και κάποιους μήνες και μίλησε και μαζί του. Και χθες να υποβάλει την παρέτησή του, γιατί είπε ότι πλέον δεν αντέχει σωματικά και ψυχικά να βλέπει τον κόπο του και την προσπάθεια. Και όπως μου είπε χαρακτηριστικά, μου λέει: Βασίλη, εμείς βάλαμε όσο πλάτη μπορούσαμε, αλλά η κυβέρνηση, το Υπουργείο, οι διευθύνσεις δεν κάναν το δικό του. Πείτε μου, κύριε Κούδα, με βάση το οργανόγραμμα, στο Παγνή πόσοι δουλεύουν και πόσοι θα έπρεπε να δουλεύουν? Εννοείται γιατροί. Γιατροί, ναι. Κοιτάξτε, για τους γιατρούς σίγουρα υπολείπονται γύρω στις 70 με 80 θέσεις μόνιμων, ενώ ειδικών που λέμε, και αυτό έχει να κάνει με έναν οργανισμό και το υπουργείο που είναι ξεπερασμένο πλέον. Το Παγνή είναι από τα νοσοκομεία που ακόμα και αυτές τις εποχές της κρίσης επεκτείνει δραστηριότητες με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να αυξάνονται οι άνθρωποι που ζητάνε την βοήθειά του. Είναι χαρακτηριστικό για να καταλάβω ότι πέρσι ήταν το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα σε προσβασιμότητα, δηλαδή του πόσοι άνθρωποι είχαν και ζητάνε βοήθεια, είτε στα επίγοντα είτε σε εξωτερικά ιατρία κτλ. Και αυτό γίνεται πλέον με πάρα, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, κυρίως, πλέον όχι κυρίως, χάρη σε αποκλειστικά και μόνο στο φιλότιμο και την προσπάθεια όλων των συναδέλφων. Συνολικά υπολείπονται πάρα πολλές θέσεις. Από τους νοσηλευτές υπολείπονται γύρω στις 350 με 400, αν θυμάμαι καλά. Ξαναλέω, με τους παλιούς οργανισμούς. Και αντίστοιχα αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες πολύ χρήσιμες ειδικότητες. Και εσείς ξέρω ότι αναδεικνύει το θέμα της υγείας. Είναι πρόσφατη η απόφαση του Υπουργού που λέγατε πριν, του κ. Γεωργιάδη, να δώσει ένα τρίμηνο παράταση στους συναδέλφους του ΣΟΧ, που λένε, δηλαδή τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Δηλαδή αυτοί αφορούν καθαριότητα και καθήκοντα σύντησης, και αυτούς δηλαδή θα τους απολύσουν για να πάρουν στη θέση τους εργολάβους. Θυμάμαι πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Με την έννοια ότι είχε χαρακτήρα, όχι, δεν ήταν σχήμα λόγο αυτό, είχε παλαϊκό χαρακτήρα η συγκέντρωση που έκανε ο λαός του Ηρακλείου για τη σωτηρία στην πραγματικότητα του νοσοκομείου κάτω. Τι θα κάνετε, πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα? Ναι, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση για το Βενιζέλιο, το άλλο νοσοκομείο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για το Ηράκλειο που είναι ο μεγαλύτερος νομός της Κρήτης, που έχει δύο νοσοκομεία με μεγάλη παράδοση, το Βενιζέλιο που είναι το παλιότερο, το πανεπιστημιακό για το οποίο αναφερόμαστε τώρα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Βογιούπλου, το Βενιζέλιο φυτοζωή πραγματικά. Αύριο ξέρουμε ότι, παράδειγμα, οι συνάδελφοι που έχουν απομείνει θα κάνουν συνέλευση να ζητήσουν να μειωθούν οι εφημερίες. Κάνουν, γιατί εφημερεύουν μια μέρα τα νοσοκομεία, μια την άλλη.
όπως όλες τις πόλεις που είμαστε αντίστοιχα, αντίστοιχη είναι η Πάτρα, αντίστοιχα είναι η Λάρισα, αντίστοιχη είναι η Αλεξανδρούπολη κτλ. Που έχουν ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ και ένα πανεπιστημιακό. Γιατί ακριβώς το Βενιζέλιο πλέον οι συνθήκες είναι τέτοιες που πραγματικά μιλάμε για κίνδυνο πλησίματος. Αυτή η μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση που περιγράψατε ήταν μια βασική και έτσι, καθοριστική αντίδραση. Εμείς και σαν συνδικαλιστικές οργανώσεις και σαν υγειονομικοί που θέλουμε πρώτα απ' όλα να υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας, λέμε ότι δεν αφορά το ΕΣΥ μόνο τους υγειονομικούς, αφορά όλους τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται, κυρίως, να το πούμε και ξεκάθαρα, τους πιο φτωχούς λαϊκούς που δεν μπορούν να πληρώσουν, γιατί άκουγα πριν που λέγατε και για τα πληρωμένα απογευματινά χειρουργία. Αφορούν δηλαδή όλους αυτούς που θέλουν και έχουν συμφέρον να υπάρχει ένα καλό δωρεάν αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας, είναι να παλέψουμε, να συνεχίσουμε. Εμείς προσπαθούμε. Έγινε και πριν 10 μέρες αντίστοιχο συλλαλητήριο πολύ μεγάλο στο Ρέθινο, γιατί και εκεί το νοσοκομείο είναι στο πρόθυρο του κλεισίματος. Αν μου επιτρέπετε τη στιγμή στην Κρήτη, για να μεταφέρω και μια εμπειρία στους άλλους ανθρώπους, το θέμα της υγείας είναι για μένα το πρώτο, μαζί με την ακρίβεια βέβαια, το πρώτο της ζωτικότητας. Να απειλούνται όλα τα νοσοκομεία σε όλες τις πόλεις, και στα Χανιά και στο Ρέθινο, στον Άγιο Νικόλαο, το νοσοκομείο εκεί πέρα, αυτή το ζωή. Μάλιστα, το Λασίθι έχει χαρακτηριστεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σαν ένα παράδειγμα προς αποφυγή, επειδή έχει πολλά νοσοκομεία σε σχετικά κοντινή απόσταση. Εμείς λέμε ότι κανένα νοσοκομείο δεν πρέπει να κλείσει. Όλα είναι χρειαζόμενα. Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να αναβαθμιστούν. Αρκεί φυσικά, όπως είπατε εσείς πριν, να υπάρχει αντίστοιχη ενίσχυση από τον προϋπολογισμό. Οι συνάδελφοι να έρχονται και να θέλουν να προσληφθούν και όχι να φεύγουν όπως έκανε ο συνάδελφος ο παιδοψυχίατρος, που έχει όλα τα δίκαια με το μέρος του. Κύριε Κούδα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.